Η μεγάλη μου αγωνία είναι η εξής, ότι όσο βλέπω, έχω μια καθημερινή ενημέρωση για την βαρύτητα των ασθενών που νοσηλεύουμε, για να ξέρω εάν θα βρω κρεβάτι. Έχω λοιπόν μια επικοινωνία με κάποια νοσοκομεία. Mm-hmm. Γιατί, να φτάσουμε στο διατάφτα, γιατί άνοιξα μια παρένθεση. Όταν λοιπόν γεμίσει η Αθήνα, η οποία Αθήνα θα φαίνεται ότι θα... Δεν θα μας αφήσει περιθώριο σε κρεβάτια και το πανεπιστημιακό και η Κρήτη, τέλος πάντων, η οποία μας βοηθάει. Mm-hmm. Off the record έχει υποθεί από την κυβέρνηση, off the record όμως έχει υποθεί, mm-hmm. ότι τα περιστατικά θα τα κρατάτε εσείς. Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν, είναι πολύ πιο τίμιο να πούμε ετοιμαστείτε για Μπέργαμο, εντάξει, mm-hmm. Γιατί για εκεί θα πάμε αν πάμε. Γιατί δεν φρόντισαν στο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησα, δηλαδή από τη σταθεροποίηση μέχρι τώρα, να πούν ότι δεν μπορώ να έχω μόνο αναπνευστήρες. Ο αναπνευστήρες δεν είναι θεραπεία, είναι υποστήριξη. Λοιπόν, αλλά κοιτάω τι μπορώ να κάνω με το προσωπικό. Ναι. Το νόημα του ότι δεν έρχονται εδώ πέρα, αυτό είναι μια δικαιολογία. Πάμε παρακάτω. Έπρεπε να βρουν λύση και σε αυτή τη δικαιολογία του γιατί δεν έρχονται. Εγώ θα πω ότι το νοσοκομείο της Ρόδου έκανε ό,τι μπορούσε. Τι εννοώ ότι μπορούσε, ναι. Βρήκε τους χώρους. Mm-hmm. Ετοιμάστηκε, έκανε κάποια πρωτόκολλα υγειονομικά, προστασίας τόσο του προσωπικού. Τώρα, αν γίνονται κάποιες αστοχίες, αυτές υπάρχουν, καθημερινά υπάρχουν. Όμως το νοσοκομείο της Ρόδου έκανε αυτό το οποίο μπορούσε. Η περιφέρεια έκανε αυτό το οποίο μπορούσε. Το Υπουργείο δεν έκανε αυτό που μπορούσε. Ναι, το Υπουργείο δεν έκανε αυτό που μπορούσε. Ναι. Και θέλω να μείνω σε κάτι. Προημερών είδα ένα δημοσίευμα, το οποίο με εξόργησε πάρα πολύ και το οποίο μιλούσε ότι από τα 6 κρεβάτια πάμε στα 12. Mm-hmm. Πραγματικά λοιπόν, κοιτάξτε, κατ' εμέν το δημοσίευμα αυτό, αν και σήμερα ερώτησα τον διοικητή τι εννοούσε, αν εννοούσε κλίνες μεθ, μου είπε ότι όχι, ότι παρανοήθηκε, ότι κακώς ερμηνεύτηκε από τους δημοσιογράφους, έτσι, δεν εννοούσε αυτό.